Γιάννης Κουμέντος, μια μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας, όχι μόνο της Δωδεκανήσου και της Ελλάδας. Γιάννη, για ποιο λόγο είσαι εδώ στο νησί μας? Λοιπόν, καταρχάς βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ που γίνεται αυτή την ώρα, του Ποσειδώνα Καρπάθου με την Αθλητική Ένωση ΚΟ. Ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για την Αθλητική Ένωση ΚΟ το σημερινό, διότι παίρνει τα ρέστα της για να παραμείνει στον χώρο της πρώτης τοπικής κατηγορίας. Αν και έχει προβλήματα η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης ΚΟ, απέναντι σε μια άλλη δυσκολική ομάδα, η οποία και αυτή κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Είναι αυτό που λέμε αποκέντρωση, να φύγουμε από αυτό το ροδοκεντρικό κράτος και να πάμε σε ένα δωδεκανησιακό κράτος, θα έλεγα καλύτερα. Αυτό είναι ένας λόγος. Τώρα ήθελα να δω και τον φίλο μου τον Λεωνίδα τον Κούτσικα, κάποιους φίλους εδώ στην ΚΟ. Και από εκεί και πέρα, κάποιες φορές χρειάζεται να κάνεις ένα ταξίδι για να ρεμεί το πνεύμα και η ψυχή. Γιάννη, και επειδή η ΚΟ είναι ένα πανέμορφο νησί, και ιδιαίτερα γίνεται ακόμα πιο πανέμορφο όταν δεν έχει πολύ κόσμο λόγω των τουριστών, είναι ευκαιρία για ηρεμία. Γιάννη, επειδή είσαι ο πλέον κατάλληλος να μας πεις για το δεκανησικό ποδόσφαιρο, πλην της Ρόδου που έχει συμμετοχές σε εθνικές κατηγορίες, τα υπόλοιπα νησιά παραμένουν... Εδώ χρειάζεται να σου πω ότι αν θέλει κάτι να γίνει και να πούμε ότι έχουμε 12 νησιακό ποδόσφαιρο, πρέπει μια ομάδα από το νησί από εδώ να ανέβει σε εθνικά πρωταθλήματα. Βέβαια, πριν από 7 χρόνια έχει ανέβει Αθλητική Ένωση ΚΟ, αλλά λόγω κάποιων συγκυριών ανέβηκε και έπεσε την ίδια χρονιά. Θεωρώ ότι το νησί της ΚΟ πρέπει να καταλάβει τις δυνάμεις του και να προχωρήσει σε μια νέα ομάδα, να καταλάβουν οι παράγοντες ότι πρέπει να συνενώσουν τις τσέπες τους πρώτα και μετά να συνενώσουν τα μυαλά τους και να αποφασίσουν ότι με ένα κοινά αποδεχτώ το όνομα να κάνω μια συγχώνευση. Προσπάθησε να κάνει κάτι ο δίκαιος Δίας μαζί με τον αντίμαχο το δίκαιος, αλλά βλέπετε ότι πρέπει να μπει και στο παιχνίδι και η πολιτισκό. Να υπάρχει το κεντρικό γήπεδο εδώ, αν και δεν είναι δυνατή έδρα γιατί είναι μακριά ο θεατής από το γήπεδο, αλλά μπορεί να μαζευτεί. Το είδαμε και στο κύπελο της Δωδεκανήσου, όταν μαζεύτηκαν 2.500 κόσμος εδώ μεταξύ της Δόξα Καρδάμενας και του αθλητικού ομίλου Πηλίου τώρα, του Δία τότε. Οπότε τα μυαλά πρέπει να συνενωθούν, οι τσέπες να συνενωθούν, να αφήσουν τους εγωισμούς στην άκρη, να κάνουν μία ομάδα, ένα νησί, μία ομάδα, για να προχωρήσει στα εθνικά πρωταθλήματα. Αλλιώς θα είναι συνέχεια σανσέρ Α τοπικό, Β τοπικό, Β τοπικό, Α τοπικό, άντε και καμιά φορά εθνική κατηγορία και ξανά πάλι στο τοπικό. Είναι θέμα αποφάσεων, με νυφαλιότητα αποφάσεων και όχι με εγωισμούς μπροστά. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για τη συνέντευξη. Να είσαι πάντα καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.